Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, απόψε εδώ από την Πετρούπολη, την πόλη των αγωνιστικών παραδόσεων, αλλά και την πόλη των σύγχρονων διεκδικήσεων του λαού μας, απευθύνουμε κάλεσμα συμπόρευσης σε όλους τους εργαζόμενους, στους άνεργους, στους ανθρώπους του Μόχθου που ζουν εδώ στις εργατικές λαϊκές γειτονιές της Δυτικής Αθήνας. Το κάλεσμά μας είναι κάλεσμα συμπόρευσης σε όλες τις καθημερινές μάχες για το μεροκάματο στους τόπους δουλειάς, για τη μόρφωση των παιδιών μας, για την υγεία, την πρόνοια που έχουν ανάγκη οι οικογένειές μας, για τον πολιτισμό, τον αθλητισμό, για να ζούμε σε ένα ανθρώπινο περιβάλλον. Γιατί εμείς δεν πρόκειται να τους χαρίσουμε όλα όσα έχασε ο λαός την περίοδο της κρίσης. Γιατί εμείς θα συνεχίζουμε να διεκδικούμε όλα όσα μπορούμε να έχουμε για να ικανοποιούνται οι σύγχρονες λαϊκές ανάγκες. Το κάλεσμά μας όμως είναι και κάλεσμα συμπόρευσης μπροστά σε όλες τις εκλογικές μάχες. Στις ευρωεκλογές, στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές της 26ης Μαΐου, αλλά και στις βουλευτικές εκλογές, όποτε κι αν γίνουν αυτές. Και εδώ, από την Πετρούπολη, στην Πετρούπολη συγκεκριμένα, έχουμε μάθει να κερδίζουμε μάχες και τη μάχη στο Δήμο θα την ξανακερδίσουμε. Γιατί η Πετρούπολη έχει και θα συνεχίσει να έχει αγωνιστική, ανυπότακτη δημοτική αρχή, αμετακίνητη στο πλευρό του λαού. Η Πετρούπολη έχει και θα συνεχίσει να έχει αγωνιστή, κομμουνιστή δήμαρχο, το Βαγγέλη Σίμο. Σε όλες τις μάχες που έχουμε μπροστά μας, το δίλημα είναι ένα. Θα συνεχίσουμε στον ίδιο δρόμο που μας έφερε ως εδώ και αποδεδειγμένα φέρνει ανεργία, φτώχεια, ανασφάλεια στο λαό, ή θα αντεπιτεθούμε μαζικά, δυναμικά παντού για να τους βάλουμε εμπόδια, για να ανοίξει ο δρόμος, για να αλλάξει ριζικά αυτό το σάπιο εκμεταλλευτικό σύστημα. Πολλοί ψάχνουν να μάθουν τι λέει η νεολαία, τι ψάχνουν στα γκάλοπ, στις διάφορες έρευνες. Ας ακούσουν λοιπόν το δυνατό μήνυμα που έστειλαν χτες χιλιάδες φοιτητές σε όλη τη χώρα στις φοιτητικές εκλογές. Είπαν σπουδαστικοί, το ψηφοδέλτιο που συμμετέχουν τα μέλη, τα στελέχη, οι φίλοι της ΚΝΕ είναι δεύτερη δύναμη και η μόνη με καθαρή άνοδο και σε ψήφους και σε ποσοστά. Το ριζοσπαστικό ρεύμα που δυναμώνει και αποτυπώνεται σε αυτή την άνοδο της πανσπουδαστικής μπορεί να επιστεγαστεί με την ισχυροποίηση του ΚΚΕ παντού ως επένδυση στον αγώνα για τη ζωή που αξίζει η νεολαία μας. Γιατί όλοι τους, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία, τα υπόλοιπα κόμματα του κεφαλαίου, θέλουν την επομένη των εκλογών να έχουν λυμένα τα χέρια τους και στους Δήμους και τις περιφέρειες και στο επίπεδο της κυβέρνησης, ώστε να συνεχίζουν ανενόχλητοι να στηρίζουν τα κέρδη του μεγάλου κεφαλαίου, τσακίζοντας τους εργαζόμενους τα δικαιώματά τους. Θέλουν να έχουν λυμένα τα χέρια τους για να υπηρετούν τα σχέδια των υπεριαλιστών στην περιοχή μας, μεγαλώνοντας μόνο τους κινδύνους για το λαό και την νεολαία. Μπορούμε να τους βάλουμε εμπόδια. Μπορούμε να τους καθυστερήσουμε στην αντιλαϊκή πολιτική. Μπορούμε να διεκδικήσουμε επίγοντα μέτρα για τη ζωή της λαϊκής οικογένειας που στενάζει. Μπορούμε κυρίως να ανοίξουμε τον ελπιδοφόρο δρόμο για το λαό,
που οδηγεί την εργατική τάξη, τον ίδιο το λαό στην εξουσία. Μπορούμε να τους βάλουμε εμπόδια και σε τοπικό επίπεδο, σε δήμους και περιφέρειες, εκεί όπου εξειδικεύουν και προωθούν την κεντρική αντιλαϊκή πολιτική με τους νέους φόρους που σχεδιάζουν, με τους πληστηριασμούς ακόμα και για χρέη από 500 ευρώ, με την ανταποδοτικότητα, με την παραπέρα υποβάθμιση κοινωνικών υπηρεσιών, με τις ιδιωτικοποιήσεις που όλοι έχουν στα προγράμματά τους. Στην Πετρούπολη, τόσα χρόνια στη διοίκηση του Δήμου, τους εμποδίζουμε να περνάνε ατόφια την αντιλαϊκή πολιτική της κεντρικής διοίκησης, της κυβέρνησης, να τσακίζουν τη ζωή του λαού. Διεκδικούμε και το παραμικρό που μπορεί να ανακουφίσει το λαό μας από την ασφυξία των αντιλαϊκών μέτρων. Γιατί στο επίκεντρο της προσοχής μας ήταν, είναι και παραμένουν μόνο οι ανάγκες του λαού μας, των παιδιών του. Και όχι τα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα που κάνουν χρυσές δουλειές με τους δημάρχους σε ρόλο μεσάζοντα. Στο Δήμο της Πετρούπολης, της Πάτρας, της Κεσαριανής, του Χαϊδαρίου, της Ικαρίας, οι κομμουνιστές δήμαρχοι, οι δημοτικοί και περιφερειακοί σύμβουλοι με τη λαϊκή συσπήρωση έδρασαν με τα αιτήματα του λαϊκού κινήματος. Εναντιώθηκαν στις πλευρές της αντιλαϊκής πολιτικής των κυβερνήσεων. Με πλήθος αγωνιστικών δράσεων πρόβαλαν τα προβλήματα, απέσπασαν και κατακτήσεις, έδωσαν ανάσα και κουράγιο στο λαό. Και μπορούμε να πούμε ότι ναι, σε αυτές τις δύσκολες για το λαό, ασφυκτικές συνθήκες, κάναμε ό,τι περνούσε από το χέρι μας. Αξιοποιήσαμε κάθε χαραμάδα που μπορούσε να ελαμφρύνει την ασφυκτική ζωή για τη λαϊκή οικογένεια. Και σε αυτό το δρόμο θα συνεχίσει και η Πετρούπολη, θα συνεχίσουμε παντού. Γιατί εμείς μπορεί να βρισκόμαστε στη δημοτική διοίκηση, είμαστε όμως και αντιπολίτευση στην κεντρική κυβέρνηση, αντιπολίτευση στην κρατική διοίκηση, στην περιφέρεια. Γι' αυτό και προωθούμε πάντα με συνέπεια τα λαϊκά συμφέροντα. Είμαστε αντιπολίτευση σήμερα απέναντι σε μια κυβέρνηση της δίθεν αριστεράς του ΣΥΡΙΖΑ. Όπως ακριβώς τα προηγούμενα χρόνια ήμασταν αντιπολίτευση απέναντι στις κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Μπορούμε σήμερα με σιγουριά να πούμε πως ουσιαστικές διαφορές ανάμεσα σε αυτούς δεν υπάρχουν. Γιατί αυτοί αντιμετωπίζουν τους Δήμους ως εργαλεία για την κερδοφορία και την ανταγωνιστικότητα των μεγάλων οικονομικών συμφερόντων. Και με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και με τις κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ, είχαμε να αντιμετωπίσουμε τις ίδιες δυσκολίες, τα ίδια προβλήματα από την αντιλαϊκή πολιτική της υποχρηματοδότησης, της εμπορευματοποίησης. Μέσα στο ίδιο ασφυκτικό πλαίσιο έπρεπε να προστατεύσουμε τα δικαιώματα των εργαζομένων στο Δήμο, αλλά και συνολικά των εργαζομένων, των ανέργων, των αυτοαπασχολούμενων επαγγελματιών, επιστημόνων, των νέων παιδιών που ζουν σε αυτή την πόλη. Και ας αφήσουν τις κουτοπονηριές, τα σαΐνια του ΣΥΡΙΖΑ, ότι δήθεν τις δυσκολίες που έχουμε εμείς στη διοίκηση του Δήμου, τις ίδιες έχουν και αυτοί στην κυβέρνηση. Και πως και οι δυο, λέει, κάνουμε ό,τι μπορούμε όπου βρεθούμε. Τους απαντάμε λοιπόν, ναι, εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε για την εργατική τάξη, το λαό. Τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ από τους Δήμους μέχρι τα Υπουργεία κάνουν ό,τι μπορούν μόνο για το μεγάλο κεφάλαιο, για τα συμφέροντά του, για τα δικά του κέρδη. Κι αν περισσέψει βέβαια και κανένα ξεροκόμματο, το πετάνε στη φτωχολογιά. Το βαφτίζουν κοινωνικό δίκαιο και θέλουν να τους πούμε κιόλα και ευχαριστώ από πάνω. Για το μεγάλο κεφάλαιο, τα συμφέροντά του κόβουν από τους Δήμους κονδύλια για να τα δίνουν
ως επιδοτήσεις σε μεγάλους ομίλους για τις επενδύσεις τους. Εξαναγκάζουν τους Δήμους να λειτουργούν ως φορομπηκτικός μηχανισμός, φοροεισπρακτικός μηχανισμός με διεύρυνση της ανταποδοτικότητας. Για τα συμφέροντα του κεφαλαίου βιάζονται να προχωρήσουν οι ιδιωτικοποιήσεις στις υπηρεσίες των Δήμων και μαζί να προχωρά η ανατροπή των εργασιακών δικαιωμάτων, των δικαιωμάτων των εργαζομένων, με αποτέλεσμα να αυξάνεται η εντατικοποίηση της εργασίας, να πληθαίνουν τα εργατικά ατυχήματα. Για τα συμφέροντα του κεφαλαίου οι Δήμοι και οι Περιφέρειες υλοποιούν αντιπλημμυρικά έργα αντιπυρικής προστασίας, αντισεισμικής θωράκισης. Δηλαδή δεν τα υλοποιούν. Όλα αυτά είναι εντός εισαγωγικών, γιατί ξέρουμε τι κάνουν όλα αυτά τα χρόνια. Γιατί βλέπετε, η Ευρωπαϊκή Ένωση, που όλοι τους την αποθεώνουν, πίνουν νερό στο όνομά της, επειδή ακριβώς δεν είναι αυτή η φιλανθρωπική οργάνωση και το ξέρουμε όλοι, αλλά είναι στιγνή καπιταλιστική ένωση για όλους τους λαούς. Δεν θεωρεί, βλέπετε, επιλέξιμα τα έργα αυτά που προστατεύουν τη ζωή του λαού μας, της λαϊκής οικογένειας. Αφού αυτά, βλέπετε, δεν προσφέρουν τα προσδοκόμενα κέρδη για τους μεγάλους, τους επιχειρηματικούς ομίλους. Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε στη διοίκηση του Δήμου είναι μόνο και μόνο γιατί απέναντί μας έχουμε μια κυβέρνηση όπως είναι αυτή του ΣΥΡΙΖΑ, όπως πριν ήταν η κυβέρνηση επίσης της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, οι οποίες με την πολιτική τους σε κεντρικό επίπεδο υπηρετούν μεγάλα οικονομικά συμφέροντα, υπηρετούν την περιβόητη καπιταλιστική ανάπτυξη, που τσακίζει όμως την εργατική τάξη, τον ελληνικό λαό. Και σε όσους καλοπροαίρετα ακόμα πιστεύουν ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ σε αυτές τις συνθήκες τις δύσκολες κάνει ό,τι μπορεί, λένε, για το λαό, τους λέμε με κάθε ειλικρίνεια. Έχει περάσει πολύς καιρός από τότε που ο ΣΥΡΙΖΑ, παλιά ο συνασπισμός, προσπαθούσε να πατήσει ακόμα σε δύο βάρκες. Τώρα πατάει μόνο στη βάρκα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΝΑΤΟ, των μονοπωλίων που επιτίθενται στο λαό. Η καλύτερη άμυνα λοιπόν στην επίθεση του κεφαλαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των κυβερνήσεων, των οργάνων τους σε Δήμους και Περιφέρειες, είναι η αντεπίθεση. Αντεπίθεση με ισχυρό ΚΚΕ παντού. Έχοντας στο χέρι το ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ, πάμε στις ευρωεκλογές και στις βουλευτικές. Με το ψηφοδέλτιο της λαϊκής εισπύρωσης στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές. Φίλες και φίλοι, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ακριβώς κάνει ό,τι μπορεί για τα συμφέροντα του κεφαλαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Γράφει καινούργια επεισόδια στο σύριαλ της εξαπάτησης του λαού. Μαζί βέβαια με τα προηγούμενα επεισόδια που προβάλλονται σε επανάληψη. Από το επεισόδιο της δήθεν εξόδου από τα μνημόνια και τη Συμφωνία των Πρεσπών που τάχα θα διασφαλίσει την ειρήνη και σταθερότητα στην περιοχή, το νέο επεισόδιο της εξαπάτησης έχει τίτλο «Προοδευτική Συμμαχία». Η νέα συμμαχία του κυρίου Τσίπρα είναι τόσο προοδευτική που τους πιάνει, βλέπετε, όλους, από κυβερνητικά στελέχη των ακροδεξιών εθνικιστών, των ΑΝΕΛ, που δεν ακολούθησαν τον Καμένο για να μείνουν κολλημένοι στις υπουργικές και βουλευτικές καρέκλες τους, πιάνει από ολιγάρχες που δήθεν, λένε, δεν επέλεξαν την τάξη τους, αλλά την καρικατούρα μιας αριστεράς της δήθεν προόδου, πάλι της τάξης τους όμως κι αυτή, μέχρι
τα απομεινάρια των κυβερνήσεων του βαθέους παλιού Πασό και τους διάφορους γυρολόγους της πολιτικής, της παρακμής, της διαφθοράς, των σκανδάλων και της μεγάλης ιδέας κάπου να βολευτούμε κι εμείς για να ρουφάνε ξανά τον ιδρώτα του λαού μας. Σε αυτήν εδώ την πόλη, την Πετρούπολη, με τις πλούσιες αγωνιστικές παραδόσεις, ο εργατικός λαϊκός κόσμος που ζει εδώ ξέρει όμως τι σημαίνει πρόοδος. Γιατί έχει ζήσει τι σημαίνει αγωνίζομαι για να φτιάξω σχολεία, παιδικές χαρές, πλατείες, πάρκα. Ξέρει τι σημαίνει διεκδικώ. Δεν κάνω πίσω από τις πραγματικές ανάγκες του λαού μου. Ξέρει τι σημαίνει παλεύω για να πηγαίνουν όλα τα παιδιά στον παιδικό σταθμό, να μπορούν να αθληθούν, να ασχολούνται με τις τέκνες, τον πολιτισμό. Έχει ζήσει αυτός ο λαός εδώ τι σημαίνει αγώνας για τη βελτίωση της ζωής της εργατικής τάξης, αγώνας για να ανοίξω το δρόμο προς κάτι καλύτερο. Και αν τον ρωτήσεις, μπορεί να σου πει ότι πρόοδος τελικά είναι τα νέα παιδιά να μπορούν να ζήσουν καλύτερα από τις προηγούμενες γενιές. Και εμείς ρωτάμε όλους όσοι νιώθουν προοδευτικοί, αριστεροί, δημοκράτες, είναι αλήθεια πρόοδος ο λαός να είναι δεμένος χεροπόδαρα με ένα χρέος που δεν δημιούργησε ο ίδιος, ένα χρέος που φόρτωσε στο λαό και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ που διαπραγματεύτηκε την αποπληρωμή του μέχρι τον αιώνα τον άπαντα. Είναι πρόοδος στα μνημόνια που ψήφισε και υλοποίησε και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, αλλά όχι μόνο αυτή, αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ, και κανείς δεν μιλάει για την κατάργησή τους πλέον. Είναι πρόοδος ο μισθός του εργάτη να καθορίζεται με υπουργικές αποφάσεις και όχι με συλλογική διαπραγμάτευση, με συλλογική σύμβαση, γιατί αυτό λέει ο νόμος της Νέας Δημοκρατίας που τώρα έγινε νόμος του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι πρόοδος η συνταξιοδότηση στα 67 και μάλιστα με μικρότερη σύνταξη, την οποία ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ γιατί δεν πρόλαβε η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Είναι πρόοδος η ευελιξία στην αγορά εργασίας, η απλήρωτη μαθητεία, ο υποκατώτατος μισθός με βάση την εμπειρία που προωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, την οποία καθόλου δεν αμφισβητούν ούτε η Νέα Δημοκρατία, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι πρόοδος οι αποφάσεις του ΝΑΤΟ, ακόμα και αυτή για το πρώτο πυρηνικό πλήγμα που υπέγραψε η κυβέρνηση του κυρίου Τσίπρα, την οποία υπογραφή βέβαια θα ήθελε να βάλει και ο κύριος Μητσοτάκης με τη δική του κυβέρνηση. Είναι πρόοδος η μετατροπή της χώρας σε απέραντο αμερικανονατοϊκό στρατόπεδο, όπως έχει συμφωνήσει και υλοποιεί η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ενώ θα ήθελε και αυτό επίσης να το υλοποιήσει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Και για να τελειώνουμε με τα παραμύθια του ΣΥΡΙΖΑ και όλων όσων στριμώχνονται για να χωρέσουν σε αυτό το κάδρο της δίθεν προόδου, ο λαός μας ξέρει και μπορεί να καταλάβει πως πρόοδος δεν είναι η νομιμοφροσύνη στο ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι η υλοποίηση των μνημονίων. Δεν είναι το τσάκισμα των πολλών για τα κέρδη των λίγων. Γι' αυτό και ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μπει πλέον μαζί με τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ στο κάδρο της συντήρησης. Γιατί προοδευτικό στην ιστορία των κοινωνιών της ταξικής πάλης είναι να μην συμβιβάζεσαι, να μην υποτάσσεσαι κάθε φορά σε αρνητικούς συσχετισμούς,
αλλά να παλεύεις να τους αλλάξεις, να τους ανατρέψεις. Μόνο έτσι μεγαλούργησε ο λαός μας, απέσπασε κατακτήσεις. Σήμερα το σύγχρονο και προοδευτικό είναι η πάλι για τις σύγχρονες εργατικές λαϊκές ανάγκες. Είναι η πάλι για το ξύλωμα όλων των μνημονιακών αντιλαϊκών νόμων. Είναι η εναντίωση στα σχέδια ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιοχή. Είναι η πάλι που έχει ως προοπτική μια διαφορετική συνολικά οργάνωση της κοινωνίας, της οικονομίας, με το λαό στην εξουσία και πραγματικό ιδιοκτήτη του πλούτου που παράγει. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, ισχυρό κουκουέ, πάντε πίπεσινα, είναι πρόκληση να λέει ο κύριος Τσίπρας ότι η δήθεν προοδευτική του συμμαχία θα υψώσει τείχος στη Χρυσή Αυγή και θα την ξαναστείλει, λέει, πίσω εκεί που ανήκει στο σκουπίδι τενεκέ της ιστορίας. Και πώς θα το κάνει, παρακαλώ, αυτό? Μήπως με τις στιχοδιοκτικές προεκλογικές δήθεν προοδευτικές συμμαχίες του βολέματος ημετέρων που φτιάχνει, μπας και κοροϊδέψει πάλι και κρατήσει ένα αριστερό κόσμο που τον απογοήτευσε ικτρά? Τι έκανε αλήθεια τόσο καιρό ο κύριος Τσίπρας και η κυβέρνηση για να ξαναγυρίσει στο σκουπίδο τενεκέ η Χρυσή Αυγή? Ξέχασε ότι πριν ξεθάψει τη διαχωριστική γραμμή πρόοδο-συντήρηση νέο-παλιό, είχε κάνει σημαία του το μνημόνιο-αντιμνημόνιο, όπου σε αυτό το δίθεν αντιμνημόνιο συγκατοικούσε και με τη Χρυσή Αυγή? Αλήθεια, τον σκουπιδοτενεκέ είχε κατά νου οι υπουργοί και οι βουλευτές του όταν πόζαραν δίπλα στους υπόδικους εγκληματίες στο Καστελόριζο, επίσημα προσκαλεσμένοι του Υπουργείου Άμυνας στις εκδηλώσεις του? Όταν η δίκη της ναζιστικής Χρυσής Αυγής δεν έχει ολοκληρωθεί και οι δολοφόνοι αυτής της εγκληματικής οργάνωσης κυκλοφορούν ελεύθεροι, κοιμούνται στα σπίτια τους, όταν τα θύματά τους βρίσκονται 2 μέτρα κάτω από τη γη? Είναι πρόκληση να λέει υποκριτικά ο κύριος Τσίπρας ότι είναι κρίσιμο όσο ποτέ να βάλουμε ανάχωμα στην άνοδο της ακροδεξιάς? Το πώς θα βάλει ανάχωμα στην άνοδο της ακροδεξιάς το είδαμε χτες, όταν ο υποψήφιος ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, μέχρι προχτές υπουργός του, ο Κουρουμπλής, φωτογραφήθηκε με το φασίστα Αμβρόσιο για να μαζέψει μερικά ψηφαλάκια. Ανάχωμα στην ακροδεξιά βάζεις όταν αποθεώνεις το διαβολικά καλό Τραμπ, όταν υπογράφεις νατοικές συμφωνίες με σπέρματα λυτρωτισμού, όπως είναι η Συμφωνία των Πρεσπών, όταν σηκώνεις τη σημαία του ΝΑΤΟ των Αμερικάνων στα Βαλκάνια. Ανάχωμα στην ακροδεξιά βάζεις όταν συνεχίζεις να κοροϊδεύεις το λαό ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αγνόησε τις αξίες, λέει, της αλληλεγγύης και της ισότητας, όταν όλοι ξέρουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ως αρχή της τη θεωρία των 2 άκρων, την εξίσωση του ναζισμού με το σοσιαλισμό. Πραγματικό ανάχωμα στην ακροδεξιά, στο φασισμό, δεν μπορούν να βάλουν πολιτικές δυνάμεις, κόμματα και κυβερνήσεις της εξουσίας του κεφαλαίου. Αντίθετα, τις ανοίγουν το δρόμο ακόμα περισσότερο, γιατί υπηρετούν το ίδιο σύστημα που τις στρέφει. Το ίδιο έγινε και στην Ιταλία, όταν ο Ρέντσι άνοιξε το δρόμο για να περάσει ο Σαλβίνι, όπως παλιότερα ο Νταλέμα άνοιξε το δρόμο στον Μπερλουσκόνι. Το ίδιο έγινε και στις περιβόητες αριστερές κυβερνήσεις της Βραζιλίας,
με τη Ρούσεφ και το Λούλα που έστρωσαν το έδαφος να πατήσει ο φασίστας Μπολονσάρου. Πραγματικό μέτωπο στην ακροδεξιά, στο φασισμό, μπορεί να αποτελέσει μόνο η ισχυροποίηση του ΚΚΕ για να γκρεμιστεί η εγκληματική Χρυσή Αυγή από την τρίτη θέση, για να πατώσουν οι υποψήφοι της σε δήμους και περιφέρειες, για να απομονωθούν οι μπράβοι της στις εργατικές γειτονιές, στους τόπους δουλειάς, για να δυναμώσει η πάλι ενάντια στο σάπιο σύστημα, δηλαδή στα συμφέροντα που γεννούν και τρέφουν το φασισμό. Μπροστά στις ευρωεκλογές, ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία στείνουν τις παγίδες τους, βάζουν τα διλήμματά τους για να εγκλωβίσουν τη λαϊκή δυσαρέσκεια απέναντι στην αντιλαϊκή πολιτική τους και στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο μεν ΣΥΡΙΖΑ διεκδικεί την ψήφο του λαού για να υπάρξει δήθεν ως ανάχωμα απέναντι στην επέλαση της ακροδεξιάς στην Ευρώπη. Η δε Νέα Δημοκρατία θέλει πρωτιά αβάντα για τις βουλευτικές, γι' αυτό ξανασερβίρει και αυτή τη θεωρία της χαμένης ψήφου. Βέβαια, παλιά τους τέχνη κόσκινο οι εκβιασμοί και τα διλήμματα. Όμως ο λαός μας, πίσω από τους εκβιασμούς και τα διλήμματα, βλέπει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση με τα απάνεμα λιμάνια είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση των ανέργων, των φτωχών, των εγκλωβισμένων προσφύγων. Είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση των πολέμων. Και αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση των μονοπωλίων δεν άλλαξε επειδή η κυβέρνηση στην Ελλάδα έγινε ο ΣΥΡΙΖΑ. ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία στο δρόμο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ βαδίζουν, στο δρόμο υπεράσπισης του κεφαλαίου, είτε διαλέγουν την αριστερή είτε διαλέγουν τη δεξιά λωρίδα. Μόνο που ο δρόμος του λαού και κάθε ευρωπαϊκού λαού είναι μακριά και έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από κάθε ιμπεριαλιστική συμμαχία. Στην πάλι για να πάρει αυτό στην εξουσία, να οικοδομήσει τη δική του κοινωνία. Στις ευρωεκλογές στέλνουμε μήνυμα και μέσα εδώ και έξω στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί το δυνατό ναι στο κουκουέ είναι ένα πολύ πιο δυνατό όχι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το πιο δυνατό όχι σε αυτή τη λυκοσυμμαχία, όπως και σε κάθε τέτοια συμμαχία η οποία δίνει κατευθύνσεις με βάση φυσικά ό,τι συμφέρει τα ευρωπαϊκά μονοπόλια. Η μοναδική καθαρή αντίθεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στον ιμπεριαλιστικό της χαρακτήρα, στο αντιλαϊκό της περιεχόμενο, μπορεί να εκφραστεί μόνο με την ενίσχυση του ΚΚΕ. Γιατί το ΚΚΕ δεν θέλει γενικά και αφηρημένα μια αποδέσμευση με στόχο η Ελλάδα να ενταχθεί σε άλλη λυκοσυμμαχία ή για μια χωρίς όρους και προϋποθέσεις απλή αλλαγή νομίσματος. Το ΚΚΕ δεν είναι ένα γενικά και αφηρημένα ευρωσκεπτικιστικό κόμμα σαν αυτά που φυτρώνουν σαν μανιτάρια σε όλη την Ευρώπη, είναι της μόδας και στην Ελλάδα, για να υπηρετήσουν συμφέροντα τμήματων πάλι του μεγάλου κεφαλαίου, που σε μια σειρά χώρες σε αυτή τη φάση έχουν επιλέξει την εθνική αναδίπλωση. Το ΚΚΕ είναι σταθερός αντίπαλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτής της Ιμπεριαλιστικής Ένωσης. Συνδέει αυτή την πάλι με την ανάγκη γενικότερων ριζικών αλλαγών, εξελίξεων και στην οικονομία και στην εξουσία. Το ΚΚΕ παλεύει με συνέπεια ενάντια στα αντιλαϊκά μέτρα, τις αντιδραστικές πολιτικές και κατευθύνσεις αυτής της Ένωσης. Και τότε που η Ευρωπαϊκή Ένωση, θυμάστε, έμοιαζε ακλόνητη, και σήμερα
που πολλαπλασιάζονται και βαθαίνουν τα ρήγματα μέσα στο εσωτερικό της. Και τότε που όλοι μας έλεγαν ότι αν μπούμε θα τρώμε με χρυσά κουτάλια και ότι θα έχουμε ωφέλη από την Ευρωζώνη, το Ευρώ και την Ένωση, και σήμερα που δυναμώνει η δυσαρέσκεια, η οργή, ο προβληματισμός, η αμφισβήτηση στους λαούς. Οι εκλογικές αναμετρήσεις που έχουμε μπροστά μας μπορούν να αποκτήσουν μεγάλη σημασία για την λαϊκή πάλη. Μπορούν να αναδείξουν ακόμα πιο ισχυρό το ρεύμα που εκφράζει τα συμφέροντα της μεγάλης λαϊκής πλειοψηφίας. Ένα αγωνιστικό ρεύμα που θα αντιμάχεται με συνέπεια την αντιλαϊκή πολιτική και τους διάφορους κεντρικούς ή τοπικούς εκφραστές του. Μπορούν να γίνουν βήματα στη συσπήρωση λαϊκών δυνάμεων που δεν ανέχονται άλλο την κοροϊδία, την εξαπάτηση, να εκφραστεί πιο δυναμικά η αμφισβήτηση της ίδιας της καπιταλιστικής εξουσίας. Και αυτό είναι δυνατό με ένα πολύ πιο ισχυρό ΚΚΕ για να δοθεί από καλύτερες θέσεις η μάχη για την υπεράσπιση των λαϊκών συμφερόντων, για νέες κατακτήσεις στο δρόμο προς την εργατική εξουσία. Ψηφίζουμε λοιπόν ΚΚΕ παντού. Αυτό το κριτήριο. Αυτό το κριτήριο. Δύναμη για τον λαό. Πρέπει να επικρατήσει και σε κάθε ξεχωριστή μάχη. Η ενίσχυση του ΚΚΕ θα είναι δείκτης ότι περισσότερες εργατικές λαϊκές δυνάμεις απεγκλωβίζονται από τα διάφορα δίπολα, από τα ψευτοδιλήμματα που καλλιεργούνται από το αστικό πολιτικό σύστημα. Θα είναι μια δύναμη που θα επιστρέψει ξανά στο λαό, στην υπεράσπιση των λαϊκών συμφερόντων, στη στήριξη της δράσης του εργατικού λαϊκού κινήματος, της κοινωνικής συμμαχίας, της αποκάλυψης των επικίνδυνων για το λαό μας σχεδίων τους. Θα σηματοδοτήσει βήματα στην αποδυνάμωση αυταπατών ψευδεστήσεων ότι η λύση για το λαό βρίσκεται σε κυβερνητικές αναλλαγές και ίδιες αναμορφώσεις ενός σάπιου πολιτικού συστήματος. Θα ενισχύσει την προοπτική της πραγματικής λαϊκής διεξόδου. Η ισχυροποίηση των ψηφοδελτίων της λαϊκής συσπήρωσης που στηρίζει το κόμμα μας σε δήμους και περιφέρειες θα σημάνει την ενδυνάμωση των δυνάμεων αυτών μέσα στα όργανα της τοπικής διοίκησης, βάζοντας εμπόδια στην εξειδίκευση, στην υλοποίηση των αντιλαϊκών σχεδίων και σε τοπικό επίπεδο, δίνοντας βήμα στις εργατικές λαϊκές διεκδικήσεις μέσα στα δημοτικά και περιφερειακά συμβούλια. Σήμερα όλο και περισσότεροι και περισσότερες αποφασίζουν να συμπορευτούν με το ΚΚΕ, γιατί ξέρουν πως εμείς είμαστε αμετακίνητοι στην πρώτη γραμμή των αγώνων, στις επάλξεις του αγώνα για τα δίκαια αυτού του λαού. Μας άφησαν κάποιοι και κάποιες πριν μερικά χρόνια και εκεί μας ξαναβρίσκουν πάλι για να βαδίσουμε ξανά μαζί, χέρι-χέρι, όλοι μαζί, όχι μόνο μπροστά στις εκλογές, αλλά και μετά από αυτές. Είναι άνθρωποι που προέρχονται από όλους τους πολιτικούς χώρους, συμπορεύονται όμως με το ΚΚΕ στον αγώνα, στο κίνημα, στις εκλογές. Μαζί θα βρεθούμε και σε όλους τους αγώνες για να εμποδίσουμε αντιλαϊκά μέτρα, να κερδίσουμε, να ανοίξουμε επιτέλους το δικό μας δρόμο, το δρόμο της ικανοποίησης όλων των αναγκών του λαού μας. Φίλες και φίλοι,
συντρόφισσες και σύντροφοι, ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Δημοκρατία, τα διάφορα κόμματα μπαλαντέρ σε αυτό το γκάλπικο διπολισμό επικεντρώνουν μόνο στο ποια κυβέρνηση θα υπάρχει από το γνωστό αντιλαϊκό δίπολο την επομένη μέρα όταν γίνουν οι βουλευτικές εκλογές. Εμείς πρέπει να τους αντιστρέφουμε το ερώτημα και βεβαίως να τους απαντάμε. Όση σημασία έχει το ποια κυβέρνηση και τι είδους κυβέρνηση θα είναι στην εξουσία την άλλη μέρα, ακόμα μεγαλύτερη σημασία έχει και το ποια αντιπολίτευση θα υπάρχει την άλλη μέρα. Για να υπερασπιστεί τα λαϊκά συμφέροντα, όταν δεν υπάρχουν βέβαια ή δεν μπορούν να φτιαχτούν αυτή τη στιγμή οι προϋποθέσεις μιας πραγματικής φιλολαϊκής διακυβέρνησης με την εργατική τάξη, το λαό πραγματικά στην εξουσία. Γιατί εάν μια επόμενη κυβέρνηση είναι μια από τα ίδια, είτε με αυτοδυναμία κάποιον από τους δύο, είτε με κυβερνητικές πλειοψηφίες, συγκολλήσεις κορποχωρίων, όπως τις λέμε και όπως είναι σαν αυτές δηλαδή που γνωρίσαμε μέχρι σήμερα, πρέπει να τους απαντήσουμε καθαρά ότι σας μάθαμε όλους σας και από την καλή και από την ανάποδη. Ξέρουμε καλά ποιοι είστε και τι θα κάνετε. Σας μάθαμε όλους, θα διατηρήσετε τα ματωμένα πλεονάσματα μέχρι το 2060. Θα διατηρήσετε τους μνημονιακούς νόμους. Θα εφαρμόσετε όλες τις αντιλαϊκές κατευθύνσεις της Κομισιόν. Θα μειώσετε το αφορολόγητο. Θα αυξήσετε τους πληστηριασμούς. Γιατί για σας κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας, οι δεσμεύσεις σας απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ είναι δεδομένες. Στέκεστε κλαρίνο μπροστά τους. Και γι' αυτό, μέσα σε αυτό το πλαίσιο, οι όποιες διαχωριστικές γραμμές προσπαθείτε να στήσετε ξεθοριάζουν εντελώς. Για μας όμως, αδιαπραγμάτευτες δεδομένες είναι μόνο οι ανάγκες του λαού και η ανάγκη αυτές να ικανοποιηθούν όλες. Γι' αυτό σας απαντάμε ισχυρό κουκουέ για να υπάρχει ισχυρή αντιπολίτευση απέναντι σε κάθε αντιλαϊκή κυβέρνηση, όπως κι αν αυτή ονομάζεται. Χρειάζεται ένα πολύ πιο ισχυρό κουκουέ στη Βουλή και στο λαό. Απέναντι σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση επίσης, με μια ισχυρή παρουσία στο Ευρωκοινοβούλιο, θα γίνει πιο δυνατό το όχι του λαού μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση των Μονοπωλίων. Θα είναι και μήνυμα στους άλλους λαούς, στους συντρόφους μας από άλλες χώρες που δίνουν τη δική τους μάχη εκεί. Απέναντι στο αντιλαϊκό πλαίσιο της τοπικής διοίκησης, με περισσότερους εκλεγμένους δημάρχους, περιφερειακούς και δημοτικούς συμβούλους της λαϊκής συσπήρωσης, θα καταφέρουμε να δώσουμε ανάσες ανακούφισης σε όσους υποφέρουν. Ισχυρή φωνή του κουκουέ παντού ή υποταγή στο σημερινό μίζερο, βάρβαρο και αδιέξοδο δρόμο. Αυτό είναι το δικό μας δίλημα για να κάνουμε την πραγματική διαφορά. Με το Βαγγέλη Σίμω ξανά Δήμαρχο Πετρούπολης. Με το Γιάννη Πρωτούλη στην περιφέρεια Αττικής. Με μεγάλο ποσοστό στις ευρωεκλογές στις 26 Μαΐου. Για μια μεγάλη νίκη του λαού με κουκουέ ισχυρό παντού. Γεια σας, καλή δύναμη σε όλους και όλες. Θα τα καταφέρουμε, θα νικήσουμε όλοι στη μάχη από σήμερα και κάθε μέρα.